Στη σημερινή συνάντηση, το Προεδρείο και μια ομάδα δεκαμελή από κομματοπαραγωγούς προετοίμασε μια πρόταση, την οποία κατέθεσε στην Γενική Συνέλευση, όπου αναφερόντουσαν μέσα τα προτινόμενα προς αλλαγή μέτρα από την Επιτροπή που, όπως είπα, συνεδρίασε χθες και κατέθεσε αυτή την πρόταση. Σε αυτή την πρόταση ζητάμε να εξαιρεθούν τα σχέδια βελτίωσης και το κονδύλι που έχει το μέτρο 121 με τα 135 εκατομμύρια ευρώ να μεταφερθεί στον άξονα 2 ώστε να ενισχυθούν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία είναι πιο βατά για τον οποιονδήποτε καπνοπαραγωγό. Το κομμάτι που αφορά στον άξονα 2 τη δράση 2-3 της ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού είπαμε να εξαιρεθεί και τα 60 εκατομμύρια ευρώ που έχει αυτή η δράση να ενισχύσουν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Γιατί πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να εισπράξει ο καπνοπαραγωγός τα χρήματά του χωρίς να συμβάλλει από τις τσέπες του για αυτά είναι ο άξονας 2 που έχει τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Επίσης είπαμε ως προς τον άξονα 3 που αναφέρεται σε εξουδιολογικές δραστηριότητες να επαναπροκηρυχθεί διότι δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν καπνοπαραγωγό ότι προκηρύχθηκε. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ήδη έχει λήξει και η προθεσμία υποβολής αίτησης για να ενταχθούν σε αυτή τη δράση. Εν ολίγης, αυτές ήταν οι προτάσεις μας σήμερα, οι οποίες έτυχαν την υπερψήφισή τους από την πλειοψηφία των παρεμβαστικών.